madeira. Σεβασμιότατε, εξοχότατε κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί άρχοντες, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές του Πανεπιστημίου, κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, ευχαριστούμε Θεό που την εύσημον τάκη την ημέρα. Έχουμε τη χαρά καταρχήν από εσάς, Άγιοι Γέροντες, να ευλογείτε την έναρξη των προσπαθειών μας. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εσείς αποτελείτε την κρυπίδα, αποτελείτε την βάση επάνω στην οποία στηρίζονται και φωτίζονται τα ενεργήματά μας. Ευχαριστώ ως αυτός εσάς, κύριε Υπουργέ, διότι γνωρίζω τον πολύ τον χρόνο σας και εκτιμώ ότι η παρουσία σας εδώ τιμά το έργο του. Το αυτό ισχύει και για τους δικούς άρχοντες και για τους εκλεκτούς καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την τιμή, ως αντίδωρο, εμείς όλοι στεγαζόμαστε κάτω από την σκέπη αυτού του οίκου της Εκκλησίας. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ούτως ώστε οι δυνάμεις της συνειδήσεως των μαθητών μας, οι δυνάμεις οι θεωρητικές, οι δυνάμεις οι αισθητικές και οι ηθικές, να έχουν μία κοινή συνισταμένη που δεν είναι άλλη παρά να δώσουν νόημα και κατά τον παρόντα αιώνα και κατά τον μεταγενέστερο αιώνα στη ζωή των μαθητών μας. Γιατί, όπως λέει η Λαϊκή Σοφία, όλα αυτά είναι δυνατά μέσα στο πνεύμα της μεγαλύτερης αρετής που επίτευσε ο Χριστός κοντά στη φιλία της αρχαίας σκέψης, την αγάπη. Και εν τέλει, τους ανθρώπους τους αγαπάς για να σε πάνε ή να τους πας στον Θεό. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Που ήδη ξεκινούν το γυμνασίου να απευθύνει το δικό του έργο. Καλημέρα σα. Σε βαθμιότητα Μητροπολίτη Πειραιά, κύριε Σεραφείμ, αξιότιμη κύριε Υπουργέ Παιδείας, Κερμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Άγιοι Πατέρες, Ψοκότατοι Άρχοντες, αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μας παιδιά. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γυμνασίου της Αγίας Μητροπόλεως του Πειραιά με την ιδιότητά μου ως πρώτη γυμνασιάρχη, θέση που μου έκανε την τιμή να επαναθέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριο κύριο Σεραφέμ και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου επέδειξε εκτιμώντας την παρουσία μου ως διευθυντής στο Ράδιο Λύκειο Πειραιά.